Καλημέρα σας. Λέγαμε τον Γιώργο Φτέρπη, είμαι προστάμενο επιχειρηματος περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας και στο οποίο περιλαμβάνεται και η διαχείριση του καταφυγείου. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων και στα πλαίσια αυτά διοργανώνει ένα διήμερο δωρεάν σήμανσης και εμβολιασμού των ζώων των υπαθών ομάδων αλλά και των κτηνοτρόφων. Στην προσπάθεια αυτή γίνεται για να περιορίσουμε τις γεννήσεις βασικά και να γίνει η καταγραφή όλων των ζώων που υπάρχουν στο Δήμο. Αργότερα βέβαια υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε αναλύσει από το πρόγραμμα Φιλόγυμνος, είναι το πρόγραμμα των στηρώσεων και θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες των ζώων οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην στήρωση των κατοικιδίων τους για να κάνουν δωρεάν στήρωση με έξοδο του Δήμου. Θέλουμε φυσικά όλους όσοι θέλουν και νοιάζονται για τα ζώα τους να έρθουν στο καταφύγιο. Το καταφύγιο μας είναι ανοιχτό την Πέμπτη Σάββατο, 11 με 1. Μπορούν να έρθουν να επισκεφτούν, να κάνουν μια βόλτα, ίσως να δουν κάποιο ζώο που τους ενδιαφέρει, να έχουν ανάγκη να υιοθετήσουν κάποιο ζώο. Ίσως να βρουν και αυτά. Εδώ τα φροντίζουμε βέβαια, αλλά είναι μεγάλος αριθμός. Όλα αυτά θέλουν να βρουν μια στέγη, έναν ιδιοκτήτη, έναν φύρο να φροντίζει. Είναι όλα ζώα τα οποία είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, παρασυρωμένα. Το καταφύγιο μας τελευταίο καιρό πληρεί όλες τις προδιαγραφές όσον αφορά και την στέγαση, και την περισυλλογή, και την φροντίδα, και την περίσσια. Γίνεται απολύμανση, ηλιοκτονία. Όλα αυτά με την χρηματοδότηση του Δήμου. Θα υπάρχουν και κτηνίες στην σύμβαση. Κάνουν ξανασυμβάσεις. Από όσο ξέρω, έχει ορκιστεί και μια μόνη κτηνία που σημαίνει λόγω της ιδιότητάς της αδυνατή να υπηρετήσει προς το παρόν. Αλλά θα έχουμε με συμβάσεις άλλους δύο κτηνία τους. Και ευελπιστώ να βελτιωθεί γενικώς η εικόνα του Δήμου όσον αφορά τα αδέσποτα. Ας τα φροντίζουμε, ας μην τα κακοποιούμε. Όλα αυτά όπως τα συμπεριφερόμαστε, συμπεριφέρονται και ανάλογα. Αν είναι πεινασμένα να τα ταΐσουμε με προσοχή. Αν κρυώνουν το χειμώνα να τα προσφέρουμε